Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τι εφημερίδε ναι, ναι, μας. Πάμε, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδα. Θες να ξεκινήσει με τα νέα. Να θυμίσουμε ότι στι 8.30 θα είναι μαζί μα ο κύριο Κικίλια. Ο Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία. Θα έχουμε πολλά καλημέρα, να Καλημέρα, πούμε. Καλημέρα, Φώτη μου, τι κάνει. Πήρε άδεια ή όχι. Πήρες. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί το είπε έτσι. Το είχα σχολιάσει και την προηγούμενη φορά Α, α μπράβο, ναι, σωστά, έχει δίκιο, Φώτι. Ντροπή. <laughs> Λοιπόν, πάμε για τι εφημερίδε μα. Να ξεκινήσουμε από τα νέα. Να ξεκινήσουμε, ναι. Λοιπόν, α, εδώ για ένα θέμα δικό σου, έτσι. Ανατιμήσει νέο κύμα από Σεπτέμβριο, καύσωνα στα ράφια, πικρό καφέ και κακάο λόγω μειωμένη παραγωγή, ενεργειακό και μεταφορικό κόστο περνούν στι τιμέ, ευάλωτη ελληνική αγορά στον εισαγόμενο πληθωρισμό, έρχεται και ενεργοποίηση πλατφόρμα καταγγελιών Πόσε πλατφόρμε για καταγγελίε θα φτιάξει τι. Πόσε πλατφόρμε θα γίνει. Το θέμα πόσες είναι να πέσουν πλατφόρμες. οι πλατφόρμε. Λοιπόν, από ποια προϊόντα θα ξεκινήσουν οι αυξήσει. Λυψιδρία, καύσωνα, πυρκαγιέ, πανόλοι είναι οι αστάθμητοι παράγοντε. Αστάθμητοι παράγοντε, τώρα είναι αυτοί Γιάννη, για δικαιολογίε για αυτού που θέλουν να έσχο και δίσουν. Και τα δύο. Ναι. Επαφέ κυβέρνηση ελιανεμπόρων και βιομηχάνων για συγκράτηση των τιμών. Ελήψει σε φάρμακα λόγω αύξηση των τιμών. Πολλέ αυξήσει βλέπω, Γιάννη, πολλέ αυξήσει. Κοίταξε να δει τον Ιούλιο που έχουμε τα τελευταία στοιχεία τη Ελστάτ. Έδειξε ότι ξανατσιμπάει λίγο ο πληθωρισμό. Εκεί που είχαμε μια καθοδική πορεία αρκετά σημαντική του τελευταίου μήνε, ξαφνικά πήγαμε από το 2,1 στο 2,4, όχι μεγάλη αύξηση, αλλά. Πάντω, αύξηση. Πάντω, θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πω τίποτα για του δείκτε σου, ούτε για την αλιστάτ, έτσι. Ε, αλλά νομίζω ότι ο καθένα μα βλέπει πότε έρχονται οι αυξήσει κάθε φορά που χρειάζεται να πάει στο σούπερ μάρκετ και βγαίνει με πονοκέφαλο. Λοιπόν, Αλέντελον... Μετά χρειάζεται να πάρει το χάπι για το πονοκέφαλο και, και δεν το, το βρίσκει και να αυξάνονται οι τιμέ. φαρμακων φαρμάκων. Λοιπόν, Αλέντελον, Τελών, λοιπόν, 1935-2024, ένα στάρ με αγγελικό πρόσωπο, ο πιο γοητευτικό ηθοποιό του γαλλικού και του παγκόσμιου σινεμά, με μια ζωή γεμάτη από πολυτάραχου έρωτε αλλά και αντιδραστικέ απόψει. Η αλήθεια είναι ότι ναι, ο Αλέν Τελόν, με τι απόψει του τελευταία είχε, ε, το είχε προκαλέσει πράγματι. Λοιπόν, Αλλά μη μην θυμόμαστε αυτά, α θυμηθούμε τι ωραίε του στιγμέ του κινηματογράφου. Ένα άνθρωπο, βέβαια, πάντα είναι ένα συνοθήλευμα απόψεις πραγμάτων. Του. Ήταν, ήταν, ήταν η άποψή του. Συμφωνώ. Εντάξει, σεβαστέ οι απόψει. Κλιματική κρίση. Μόνο 40 ημέρε είχαμε κανονική θερμοκρασία. Έρευνα του αστεροσκοπίου για το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024. Επιχείρηση απεγκλωβισμού τη κυβέρνηση από τα καμένα. Δημοκρατική Συνέδριο Ισιοδοξία και επίστη για την α, νίκη, ενώ ο Τραμπ χαρακτηρίζει την Κάμαλα Χάρη φασίστρια και κομμουνίστρια μαζί. Τουρκία ενισχύει το ρόλο τη στο εσωτερικό της Λιβύης και Βενετία αναζητώντα επιγόντου Γονδολιέριδε. Ορίστε. Γονδολιέριδε ε? ψάχνει η Βενετία. Εντάξει. όχι, για... είναι. εγώ δεν θέλω να το τραβάσω. Πώ είναι η δουλειά του Γονδολέρι, η αλήθεια. Τραβά κουπί πολύ, ε. Όχι, δεν θέλω άλλο κουπί. Έχουμε τραβήξει πολύ κουπί. Δεν θέλω Και άλλο κουπί. άλλο <laughs> Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. <laughs> Κινούμενη άμμο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα των συντακτών. Τέλο διακοπών με διωγγωμένα προβλήματα, λέει η εφημερίδα. Ξαναμετρά δυνάμει η πρόεδρική φρουρά, μέθοδοι κομματική συσπήρωση. Πώ διαμορφώνονται οι τάσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο. Η επιδιωκόμενη είσοδο Κασελάκη στη Βουλή ω μέσο για την προσδοκόμενη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα σιωπή προ το παρόν από του και το προωθημένο σενάριο διάσπασης που οι προεδρικοί ονομάζουν κουρελού. Ποδόσφαιρο, όλοι μαζί και το τριφύλι χώρια για τον Παναθηναϊκό. Α, εδώ φυσικά Λεντελόν, ο τραγικός ήρωας της ζωής. Στα 88 του έφυγε από κοντά μα ο απόλυτο Στάρ του 20ου αιώνα, ο ωραιότερος άνδρας του σινεμά, ο υπέροχο ηθοποιό. Ακόμη τρει νεκροί, βορρά στον ΒΟΑΚ. Κυβέρνηση, επιστροφή στην κανονικότητα τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Εκλογική νοθεία στη Βενεζουέλα. Δεν ψήνει τη Μούντι, το υπερπλεώνασμα. Θα δούμε αν θα μα δώσει την επενδυτική βαθμίδα το Σεπτέμβρη. Από το κόκκινο στο ράλι, αγορέ των ΗΠΑ. Οικό και ο έκθετο υπουργό. Για την κόντρα Πολάκη Γεωργιάδη, ενό blackout. Μύρια κακά έπονται κυκλάδε στο φακό τη εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερο τύπο. Τα μυστικά για όρια ηλικία συντάξει αναδρομικά, έξτρα χρήμα για ένστολους απόστρατου, η έξοδο με 30 ετία και 40 ετία και η αναγνώριση τη μάχημη πενταετία, mm -hmm. αύξηση σύνταξη άνω των 150 ευρώ με τρεις ευνοϊκές διατάξεις, αναλυτικοί πίνακες με αποδοχές εφάπαξ και μερίσματα, αναδρομικά έως και 3.492 ευρώ για απόστρατους. Εδώ στην πρώτη σελίδα βέβαια βλέπουμε και το θέμα με το μαφιόζικο ξεκαθάρισμα πυροβολισμούς σε beach bar, η συμμορία των σφυριών και το βουλγαρικό συνδικάτο του εγκλήματος, αναφέρει η εφημερίδα, Σ' από του προσλητικού χαρακτηρισμού του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά, σιωπή για τον υβριστή των αστυνομικών. Και φυσικά στην πρώτη σελίδα και του ελεύθερου τύπου, Αλέν ο τελευταίο στάρ του γαλλικού σινεμά. Επίση, ταξίδι στο χρόνο για τι απολυθωμένε σαύρε τη Ελλάδα. Και έρευνα του ελεύθερου τύπου, μείωση στι χοντρικέ τιμέ λαχανικών. Μεγάλη ψαλίδα στη Λιανική. Γιατί βρεγιάνει μείωση στη χοντρική. Δεν το ξέρω, τι θα γίνεται, το έχουμε, Μείωση στη χονδρική και αύξηση στη λιανική. Στο ενδιάμεσο τι έγινε, πού το χάσαμε, Εντάξει, κάτι αυτό, έγινε. Εντάξει, αυτό, κοίταξε, πάντα υπάρχει σχροκέρδια στο ενδιάμεσο. Εντάξει, Ένατα, ξέρω, να λέμε τότερο. τις αλήθειε τώρα. Άρα, 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 αλλά άρα, και η μείωση στη χονδρική μου κάνει άρα, λίγο εντύπωση. Άρα, αλήθεια είναι. Λοιπόν, εστία. Σε δολάρια και όχι σε ευρώ, η πρίκα του κυρίου Κασελάκη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Στο αμερικανικό νόμισμα καλεί τους προσκεκλημένους του να καταθέσουν το δώρο τους για το γάμο του στα Χανιά, ο Έλλην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, χώρας μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προκύπτει από τη λίστα γάμου που διέρευσε στη δημοσιότητα, με ανακοίνωσή του επικαλείται τα έθιμα που επικρατούν στις Ηνωμένες οι τέσσερι αλλαγέ στο τεκμήριο εισοδήματο των ελευθέρων επαγγελματιών από την πρώτη σελίδα τη Εστία. Πρέπει να σου πω: Μήνα ότι θα δούμε κάποιε σχετικέ εξαγγελίε του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει και εδώ από το Open, Για κάποιε διορθωτικέ κινήσει στο φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών που έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη ναι, αντιδράσεων. Ναι, 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 και έχουμε πολύ. και τα αποτελέσματα. Τι έφερε αυτό το φορολογικό τώρα, Γιατί ολοκληρώθηκε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και έχουμε τα στοιχεία, θα τα αναλύσουμε συνέχεια με τον φοροτεχνικό που έχουμε καλεσμένο, τον κύριο Πασχάλη Οριακή στιγμή για την ελληνική κοινωνία, το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη. Σε αδιέξοδο οι μάχε γύρω από το Κούρσκ. Πολύ ε, σημαντικές σημαντικέ οι εξελίξει στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο τα τελευταία 24 ώρα και υπό τον πλήρη έλεγχο τη Τουρκία περιέρχεται. Η Λιβύη. Θα έχουμε και αυτό το θέμα να το ανοίξουμε με τον Θανάση Αυγερινό. Λοιπόν, αυτό που έλεγε πριν. Ε, δημοκρατία, πρώτο ε, βασικό θέμα. Ναι, ναι. Παταγώδη αποτυχία του τεκμαρτού εισοδήματο. Τα επίσημα στοιχεία τη ΑΔΕ διασύρουν την κυβέρνηση. Οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίε που εμπίπτουν στο τεκμήριο ισχυρίστηκαν ότι εισέπραξαν ακόμα και χαμηλότερα ποσά. Σε σχέση με πέρυσι, ζει και βασιλεύει η φοροδιαφυγή. Ένα στου δύο επαγγελματίε δηλώνει μηνιαίο εισόδημα 268 ευρώ. 268 ευρώ ναι, μηνιαίο εισόδημα. Ναι, ναι, ναι. δηλαδή λέει λιγότερα 000. από την εθνική σύνταξη. Ναι, 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίε ναι. δήλωσαν 268 ευρώ. Οι επαγγελματίε που είχαν υψηλότερα έσοδα εμφανίστηκαν φέτο λίγο υψηλότερα για να αποφύγουν του ελέγχου τη εφορία. Επίση. Στην πρώτη σελίδα φυσικά και της Δημοκρατίας έφυγε ο απόλυτος ζέμπρεμιέ του γαλλικού κινηματογράφου. Ο Ερντογάν εδρεώνεται στη Λιβύη σε διακοπές διαρκεία στο Μαξίμου. Νέα συμφωνία με την Αφρικανική χώρα στην ε, Τουρκική ε, Βουλή. Αυτό είναι πάρα πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον Πιο... αυτό το θέμα. Άκρος επικίνδυνος ο αέρας που αναπνέουμε μετά τη φωτιά. Ναι, ναι, ο κοσμήτορας δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο κ. Δημητρακόπουλος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ναι, θέμα. Ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Γιατί τα μικροσωματίδια που αιωρούνται μετά τη φωτιά, δεν ξέρουμε και πόσο καιρό κάνουν για να... Ακριβώς. Ακριβώς και να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Και αυτό όμω θέμα με πολύ ενδιαφέρον. Το ανάλκειτο κράτο άφησε αβοήθητα και τα άγρια ζώα στην Καμένη Αττική. Καμία πρόνοια για τα χιλιάδε πλάσματα που επέζησαν από την πύρινη Λέλαπα. Εγώ πάντα λέω ότι ο πολιτισμό των ανθρώπων κρίνεται και από το πώ συμπεριφέρεται στα ζώα. Σωστά. Και έχουμε, έχουμε αλεπούδε, έχουμε. Φυσικά. Ε, Χελώνε, έχουμε φυσικά, πολλά άγρια ζώα φυσικά. στα δάση τη Αττική. Λοιπόν, ε, για το κουκούλωμα του θανάτου, στο σκαμνί το κύκλωμα του ΟΣΕ, τα πέντε στελέχη θα δικαστούν για την υπόθεση με του διαλόγου σοκ τη συγκάλυψη που είχε φέρει στο φω η Δημοκρατία τον Απρίλιο, ύστερα από θανατηφόρο τροχαίο σε χαλασμένη ανισόπεδη διάβαση του 2022. Και πάμε στην απογευματινή, στην πρώτη σελίδα τη απογευματινή, που κυριαρχεί η φωτογραφία με τα μάτια του Αλέντελόν. Αυλαία για τον γατόπαρδο με το αγγελικό πρόσωπο, λέει η εφημερίδα. Στο πρώτο θέμα, πιο κοντά τα αναδρομικά για κομμένα δώρα και επικουρικέ. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου τη Επικρατεία εν ώψη τη τελική απόφαση. Ανοίγει ο δρόμο τη επιστροφή για 800 έω 4.000 ευρώ για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχου για το επίμαχο 11 Μινο Ιουνίου 15 Μαου 16. Συνταγματικέ υπερικοπέ, αλλά μόνο για μετά το 16. Για να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου δεν έχει βγει ακόμα. Την περιμένουμε. Θα είναι κρίσιμη για το αν θα δοθούν τα αναδρομικά από τα κομμένα δώρα και τι επικουρικέ του συνταξίχου και σε ποιου συνταξίχου θα δοθούν. Η πολιτική θύελα για τη λίστα γάμου Στέφανου Τάιλερ. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η λίστα με του οπλήρου του εργαζόμενου στα μημία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο χετό παπά κατά αστυνομικού. Η Νουδού, η Νέα Δημοκρατία, ζητά τη διαγραφή του από την πρώτη σελίδα πάντα τη απογευματινή. Παράθυρο πρόσθετων παροχών σε ευάλωτου έω 440 εκατομμύρια ευρώ ε, από τον προπολογισμό. Είναι το. Ε, ε, ο κουμπαρά που χτίστηκε, χτίζεται από το υπερπλεώνασμα. Ένα στου δύο ελεύθερου επαγγελματίε δήλωσε 268 ευρώ μηνύο εισόδημα, αυτό που λέγαμε. Ετοιμάζεται για πόλεμο τώρα και η Λευκορωσία, ενώ φάρου σε μπιτ μπαρ στη Χαλκιδική από βούλγαρους μαφιόζους. Κοίτα τι ωραία φωτογραφία έχει βάλει εδώ η Παγιωματινή. Ε, εκπληκτική φωτογραφία. Είναι εντάξει, σε όλε τι σελίδε, σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι ο Αλέντελον σήμερα. Αυτή η φωτογραφία πραγματικά είναι εντάξει. Εδώ καταλαβαίνει τη δύναμη του βλέμματο, έτσι. έτσι. Λοιπόν. Για ένας να που θα μείνει στην ιστορία σε κάθε περίπτωση. Για να έρθουμε πάλι λοιπόν τώρα στα δικά μας. Τα πεζά. Να συνεχίσουμε τα πεζά, ναι. Τις εφημερίδες μας. Πάμε λοιπόν στην κόντρα. Μην τολμήσει η κυβέρνηση να αιμοποιήσει το περιβαντολογικό έγκλημα. Αναδασώσεις με φωτοβολταϊκά στα καμένα της Αττικής. Αερετζίδες με ισχυρή πρόσβαση στην εξουσία προετοιμάζονται για το μεγάλο κόλπο. Στέφανος Κασελάκης, υπεύθυνο ο κύριος Μητσοτάκης για τα σχόλια μίσους και ομοφοβίας. Παύλος Γερουλάνος, να δώσουμε τα εργαλεία στους ανθρώπους της Εύβοιας ώστε να απογειωθεί. Ασύλληπτη τραγωδία, οχτάχρονο παιδί κατέρευσε και πέθανε μπροστά στα μάτια των γονιών του. Θρήνο στα χανιά, νεκροί σε τροχαίο, τρεις νέοι, 15, 19 και 20 χρόνων. Καταραίει το ΕΣΥ, απίστευτο συμβάν στο νοσοκομείο της ΚΟ, γυναικολόγος εξέτασε ασθενή με οξιέμφαγμα του μυοκαρδίου. Γράφει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα. Αλλά εντελών έφυγε ο Ζέμ και θρύλος του παγκόσμιου κίνηματογράφου. Η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα μέχρι σήμερα. Και πάμε στην πρώτη σελίδα της Ναύτεμπορικής. Η οποία έχει πρώτο θέμα: οι πρωταθλητέ και η φθινοπορεινή σταθμή του χρηματιστηρίου Αθηνών, επίκεντρο των εξελίξεων ο τραπεζικό και ο ενεργειακό τομέα. Πυρκαγιέ, μάχε με νέε αιστείε και για την αποκατάσταση των ζημιών. Τεκμήρια, οι τέσσερι ριζικέ αλλαγέ που δρομολογεί το Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να, έχουμε, να δούμε αλλαγέ και για τα τεκμήρια των φορολογικών δηλώσεων θα ακούσουμε σχετικέ εξαγγελίε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό, διότι και σύμφωνα με το πρόγραμμα τη κυβέρνηση, από το 2025 θα πρέπει να κουρευτούν κατά 30% τα τεκμήρια βάσει των οποίων φορολογούνται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίε. η αντικειμενική αύξηση φόρων έως 65,3% το 2024. Ηλεκτρικό ρεύμα στα δύο η Ευρώπη, στου ακριβού η Ελλάδα και τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τη φοβούνται οι περισσότερε επιχειρήσει του Fortune 500. Ισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, τα σενάρια του Υπουργείου Εργασία για αλλαγέ ή κατάργησή τη. Α, θα μειωθεί. Κοίταξε, υπάρχει, υπάρχει, α, υπάρχει α, μια α, μεγάλη κουβέντα εδώ και πάρα πολύ καιρό α, για το τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων συνεχίζεται εδώ και πολλούς μήνες. Υπάρχει μια, ένα σενάριο για αλλαγή στην αρχιτεκτονική της, mm -hmm. α, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο ήπια και λίγο πιο μικρή η κράτηση, να το πούμε έτσι, για τους δεξίουχους Θα δούμε αν θα προχωρήσει, γιατί έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα. Εσπρέσο. Σάλος με τη χρυσή λίστα γάμου. Εγώ και ο δικός μου Αλέν, όπως έζησε το γόη του σινεμά ο διάσημος Έλληνας φωτογράφος Βαγγέλης Ρασιάς. Και γιατί οι Βούλγαροι έκαναν Fight Club γνωστό, Beach Bar τη Χαλκιδική. Και πάμε να δούμε λίγο τη λέει και ο ηλεκτρονικό τύπο, μια που είδαμε και τον έντυπο τύπο. Ναι. Α, να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο τη ημερησία, ημερησία.gr. Πρώτο θέμα, λοιπόν, προπολογισμό. Ανοδική η πρόβλεψη για το πρωτογενέ πλεώνασμα. Χαλινάρι στι δαπάνε από το 2025. Το θέμα τη στα Σταυροκυεράκου, η οποία αποκαλύπτει σήμερα με το θέμα αυτό στην ημερησία ότι το Υπουργείο Οικονομικών. Θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις του για το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2024, δηλαδή για τη φετινή χρονιά, λόγω και το, του γεγονότος ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα έσοδα. Το πρωτογενές πλεόνασμα λοιπόν θα δημορφωθεί κοντά στο 2,4 με 2,5, έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,1% του ΑΕΠ. Στο δεύτερο θέμα... Είναι αυτό που λέγαμε και για την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων μήνα πριν από λίγο. Ασφαλιστικό, οι 7 αλλαγέ που έρχονται το φθινόπωρο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν στο θέμα που υπογράφει η Μέρη Λαμπαδίτη ότι θα έχουμε ένα μήνυμα ασφαλιστικό το οποίο θα το δούμε να έρχεται α, από τον Σεπτέμβρη και εκεί θα δούμε πάρα πολλέ αλλαγέ. Πιθανότατα θα δούμε μέσα και το lifting στην εισφορά αλληλεγγύη των συνταξιούχων. Αυτό πρέπει να σου πω ότι ακουμπά αυτή η εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, ακουμπά Όλου όσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ, δηλαδή τις μεσαίε και υψηλότερε συντάξει. Ε, θα έχει όμως και πάρα πολλά άλλα πράγματα αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Θα έχει τη λύση τη για τι συντάξει χειρία. Θυμάσαι εδώ που συζητούσαμε. Α, βέβαια, το είχαμε συζητήσει. Βέβαια, με τον κύριο Μπούρλο που το είχαμε βέβαια. ανοίξει το θέμα, ότι θα είναι ένα δυσάρεστο θέμα, το οποίο θα έχει και πολιτικό κόστο, γιατί θα πρέπει αναδρομικά να κρατηθεί. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα λίγο πιο γρήγορα από την ημερησία. Ευκαιρίε και κίνδυνοι στο ελληνικό χρηματιστήριο για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, τουρισμό, τρελά γκάζια για το λιανεμπόριο α, τροφίμων, πώ οι τουρίστε απογειώνουν την αγορά, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, α, διότι α, εδώ βλέπουμε ότι οι τουρίστε οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και αγοράζουν από εκεί τρόφιμα, ναι. δεν πηγαίνουν στα εστιατόρια ναι. γιατί δεν έχουν ε, να πληρώσουν 35 ευρώ το άτομο όλοι. Έτσι. Δεν πειράζει. Όταν εγώ έλεγα ότι ο Έλληνα είναι αυτό που πληρώνει περισσότερα στι διακοπέ του, γελάγατε. Mm. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τζίρο των σούπερ μάρκετ στα νησιά και αυτό είναι χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει. Έχουμε βέβαια και του ελεύθερου επαγγελματίε, ότι ένα στου δύο δήλωσε μηνύμα εισόδημα 268 ευρώ. Θα τα δούμε και σε λίγο με κάρτε. Πάμε και στο έθνο. Πάμε να δούμε και την πρώτη σελίδα του έθνου, να δούμε εκεί τι συμβαίνει. Πρώτο θέμα λοιπόν. Α, η, α, συγγνώμη, θα προσπαθήσουμε μόνη μόνοι μας, συγκλονίζουν οι ιστορίες των πυρόπληκτων στην Αττική. Στάχτη κόπη μια ζωής. Είναι, Είναι, το πρώτο, το πρώτο θέμα, θέμα, του έθνους. Του έθνους, ναι, από τους πυρόπληκτους. Έτσι ένα ρεπορτάζ για τους πυρόπληκτους οι οποίοι μιλούν και λένε ότι θα προσπαθήσουμε μόνοι μας να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας. Είναι και οι μαρτυρίες και από το Όπεν. Δεύτερο θέμα, η κυβέρνηση με το βλέμμα στη ΔΕΘ, το πακέτο μέτρων των 870 εκατομμυρίων ευρώ και οι αλλαγές είναι το, θέμα, το δεύτερο θέμα του έθνους. Επίσης, από το 2016 ως σήμερα έχει πληγεί το 37% των δασών της Αττικής, Τι είναι το φαινόμενο της Καμινάδας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και σποραδικές καταγίδες σήμερα που θα βρέξει. Και η Πανσέλινο του Αυγούστου, σήμερα λοιπόν... Το φεγγάρι του οξύρικου. Λοιπόν, αυτό. Δεν ξεχνάμε λοιπόν ότι έχουμε όχι μόνο πανσέλινο, υπερπανσέλινο έχουμε απόψε. Η πανσέλινο του Αυγούστου, η λοιπόν... μεγαλύτερη και η έτσι, υπέρλαμπρη πανσέλινος του Αυγούστου και σαν τη Μαρία Ζαφυρίου. και η πιο ρομαντική. <laughs>